Ε, τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το review του Monday Night Raw το οποίο φυσικά είναι το Raw μετά το Royal Rumble Pay-Per-View, το πρώτο PPV του χρόνου και φυσικά έγινε την περασμένη Δευτέρα στις 25 του μηνός. Φυσικά είναι το τελευταίο επεισόδιο του Raw για τον μήνα Ιανουάριο, μετά περνάμε στο Φλεβάρι και είμαστε και επίσημα όχι μόνο στο Raw του WrestleMania, αλλά επίσης πιο κοντά στο Fastlane γιατί είναι το PPV ανάμεσα σε Rumble και WM. Πιστεύω ότι... Πάμε καλά, δηλαδή ξεκινήσαμε με ένα πολύ καλό BBB, το Rumble. Αυτό το επεισόδιο δεν ήταν τρομερό, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα ήταν καλύτερο από τα προηγούμενα ρο που είδαμε από το DLC μέχρι το RR. Για να περάσουμε λοιπόν στο show και να ξεκινήσουμε το opening segment. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμά περιμέναν ποιο θα ήταν το επόμενο segment. Η Authority, ο Vince McMahon, η Stephanie, η κόρη του και φυσικά ο νέο WWE World Heavyweight Champion, Triple H, να πανηγυρίζουν για την νίκη του ουσιαστικά στο Royal Rumble γιατί η Authority always wins και να κοκορεύονται ουσιαστικά για το γεγονό ότι κατάφεραν να εκθρονίσουνε τον πρώην πλέον WWE World Champion, Roman Reigns Αυτό λοιπόν κάνουνε Vince και Stephanie στην αρχή και μετά ο Triple H εμφανίζεται, έχει το κουστούμι του, δεν είναι με το wrestling attire και ανοίγει ε, το σακάκι και προφανώς βλέπουμε τον τίτλο Πιστεύω ότι ο Triple H είναι πολύ καλό heel το έχει αποδείξει στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις όχι μόνο ως παλαιστής, ακόμα και ως COO ήταν ένας από τους πιο overheels της εταιρείας Τώρα ως WWE Champion πιστεύω ότι μπορεί να μας χαρίσει καλά feud. Παρόλο που δεν θα αγωνίζεται εβδομαδιαία, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ωστόσο, με έναν face, όπως ο Roman Reigns, όπως ο Dean δεν ξέρουμε ποιον ακόμα θα κάνει feud, σίγουρα μπορεί να μας χαρίσει καλό build-up. Δεν είμαι σίγουρος για τρομερό match στην Ινμένια, γιατί είπε ότι θα αγωνιστεί στη Ινμένια και θα κάνει τη τον τίτλο εκεί και όχι στο fast lane. Ωστόσο πιστεύω ότι το feud θα είναι καλό. Βέβαια πρέπει να περιμένουμε πρώτα γιατί πρέπει να μάθουμε τον πρώτο διεκδικητή Κάτι για το οποίο θα μιλήσω στο τέλο του review. Η αλήθεια είναι ότι το segment με τον Triple H ήταν αρκετά καλό, τουλάχιστον η στιγμή που πήρε το μικρόφωνο, και επίση το ακολούθησε ένα αρκετά ωραίο match. Dolph Ziggler εναντίον Kevin Owens, για άλλη μια φορά, έχουμε δει το match ήδη αρκετέ φορέ. Και συνήθω όταν ο Kevin Owens χάνει, είτε χάνει σε κάποιο pay-per-view είτε κάποιο σημαντικό match στο Monday Night Raw, αντίστοιχα αν χάσει σε PPV θα παίξει σε Raw ή αντίστοιχα αν χάσει σε, Raw, θα παίξει σε SmackDown. Πολλέ φορέ έχει γίνει ενάντια στον Dolph Ζίγκλερ μόνο και μόνο για να δούμε καλό match. να κερδίσει έναν άξιο αντίπαλο, ο Kevin Owens, και να πάρει momentum πίσω. Αυτό συμβαίνει και εδώ, το περίμενα θα κερδίσει ο KO, έτσι και έγινε, κέρδισα με το Pop-Up Powerbomb. Είδαμε ωστόσο ωραίο αγώνα, μου άρεσε αρκετά. Μου αρέσουν δύο στο ring μαζί, πιστεύω έχουν καλή χημεία, όπω και ο Owens με τον Ambrose. Πιστεύω επίση ότι θα ήταν ένα καλό φιούντα αυτό να το δούμε, δεν είμαι σίγουρο αν θα πραγματοποιηθεί. Αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα για να δούμε ένα μάτσο από τον Ζίγκλερ στη WrestleMania. Έπειτα έχουμε την εμφάνιση από του Social Outcast, δηλαδή τον Heath Slater, τον Κάρτη Axel, ο οποίο επιτέλου έγινε Eliminate μετά από ένα ολόκληρο χρόνο από το Ray Rumble. Φυσικά τον Ponda και τον Adam Rose. Ουσιαστικά εμφανίζονται για ένα χαζό segment επειδή ο Φλωράιντα ήταν παρόν στο επεισόδιο, έγινε στο Miami το συγκεκριμένο show είχε προηγούμενα με τον Heath Slater, όλοι τα γνωρίζουμε. Δεν θυμάμαι αν έχω κάνει review για αυτά τα show, νομίζω ότι έχω κάνει, αλλά επειδή τον έσπρωξε σε κάτι backstage segments ο Slater και μετά τον έσπρωξε και ο Florida. Δεν θυμάμαι επειδή αν ήταν backstage segments τα είχα αναφέρει όχι. Αλλά whatever, οι περισσότεροι το θυμάμαστε, φαντάζομαι. Έτσι λοιπόν, κάνω ένα rap battle. Bo Rida, που είναι φυσικά από Dallas, ενάντια στο Florida. Πιστεύω ότι ο Bo ήταν πολύ καλύτερο από τον επαγγελματία τραγουδιστή. Και όπω και να έχει, οδηγούμαστε σε ένα match. Προφανώ έπρεπε να οδηγήσει και σε ένα μάτσο αυτό. Αν δεν είχε καμία απολύτω συνέχεια, θα ήταν κάπω χαζό, πιστεύω. Μποντάλλα bon λοιπόν. Και Κάρτη Άξελ εναντίον Μπαπαραιή και Ντίβον Ντάτλιν. Ντάτλιν, boys λοιπόν. Προφανώ κερδίζουν οι faces, αλλά δεν μου πολύ άρεσε ο αγώνα, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Γενικότερα η εμφάνιση του Φλωράντα δεν ήταν κάτι το συγκινητικό, α πούμε, σε εισαγωγικά. Τίποτα το τρομερό. Α συνεχίσουμε απλά στο show όπου έχουμε πολύ καλύτερα πράγματα. AJ Styles. Δεν ξέρω για εσά, αλλά προσωπικά ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει εντελώ ότι ο AJ Styles είναι στο WWE και θα τον βλέπουμε σε εβδομαδιαία show. Εδώ αγωνίζεται ενάντια στον Y2J Chris Jericho. Dream match. Πολύ απλά μπορεί να χαρακτηριστεί ο συγκεκριμένο αγώνα και θα τον ανακηρύξω Match of the Night. Είναι το πρώτο match του AJ Styles στο Monday Night Raw και καταφέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά να κερδίσει το Match of the Night. Το κέρδισε στο Rumble Match, προφανώ δεν ευθύνεται μόνο αυτό. Αλλά και πάλι μέχρι τώρα στα δύο τελευταία μου review έχει κερδίσει το Match of the Night και στις δύο του εμφανίσεις. Dream matches έχω πολλά για τον AJ Styles προσωπικά και πιστεύω ότι θα δούμε αρκετά από αυτά. Κάθε φορά που αγωνίζεται τώρα με διαφορετικό αντίπαλο θα είναι κάτι ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό για τα show του WWE. Ωραίο μάτς λοιπόν, σίγουρα πολύ καλό, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άτομο που δεν του άρεσε. Ο Chris Jericho είναι ένας τριλικός παλαιστής, ο AJ Styles επίσης απλά όχι τόσο γνωστός στον κόσμο του WWE, είναι λοιπόν καιρός να γίνει. Και επίση θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε ποιο τελικά θα είναι ο αντίπαλο του AJ Styles στην Mania. Διότι έλεγα εγώ Kevin Owens επειδή τον έκανε Eliminate από το Rumble. Αλλά σε αυτό το ρόλο δεν είδαμε τίποτα με τον Kevin Owens. Ο Owens πάλεψε με τον Ziggler που ήταν το δεύτερο καλύτερο μας βραδιά. Και ο Styles εδώ με τον Jericho. Σα δούμε Styles Jericho στην Mania. Γιατί μετά τον αγώνα, μια και κέρδισε ο AJ Styles με ένα ρόλα pin. Δεν είδαμε το Styles Class ξανά. Το κρατάνε πιστεύω για κάτι special. Κερδίζει λοιπόν με ρόλα pin δίνει το χέρι του στον Chris Jericho, ο οποίο δίστασε αρχικά, αλλά τελικά έσφιξε το χέρι του Styles και μετά τον τράβηξε και ήρθανε face to face και καλά ότι πρόσεχε μπορεί να πήρε αυτή τη νίκη, αλλά είσαι στο μεγαλύτερο promotion του πλανήτη, οπότε θα έχεις αρκετό ανταγωνισμό. Θέλω να δω αν θα υπάρξει heel turn από τον Chris Jericho, είτε για να παλέψει με τον Styles, είτε για να παλέψει με τον Άμπρος. Θα είναι αρκετά ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι θα κάνει και ο Y2J. Στο show των shows και γενικότερα τα βλέμματα πλέον έχουν στραφεί εκεί. Ναι, μεν έχουμε το fast lane πρώτα, αλλά ήδη σιγά σιγά χτίζονται σενάρια. Στον αγώνα είδαμε Walls of Jericho, ωστόσο ο AJ Styles κατάφερε να αναγκάσει τον Y2J να τον αφήσει πιάνοντα τα σκηνιά. Και παρόλο που ο Y2J πέτυχε το finisher του AJ Styles, όπω προείπα, ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Ο Michael Cole επίση δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά κατά τη διάρκεια αυτού του match άρχισε να χαρακτηρίζει πολλέ wrestling κινήσει με το όνομά του και όχι απλέ κινήσει. Το Pele εκεί α πούμε, που δεν το βλέπουμε από πολλού superstars στο main roster, α πούμε, νομίζω ο Styles τώρα είναι ο μόνο που το κάνει. Το κάνει όμω και ο Finn Balor στο NXT. Ωστόσο το ανέφερε ο Μάικλ Κολ κάτι που δεν κάνει συχνά, ίσω φοβάται τον ανταγωνισμό από τον νέο SmackDown Commentator. Ωστόσο, α περάσουμε τώρα στο Divas Match. Η Becky Lynch βρέθηκε αντιμέτωπη με την Sasha Banks για προφανεί λόγου. Είχαμε αυτή την επίθεση τη Sasha Banks στο Rumble, όχι μόνο σε Charlotte που είναι η Divas Πρωταθλήτρια, είδαμε επίθεση και στην Becky Lynch. Και γι' αυτό κιόλα δεν τελειώνει εδώ, κλείνω ο αγώνα και τελειώνει με Disqualification Qualification, επειδή η Divas Πρωταθλήτρια θέλει εκδίκηση από την Sasha Banks. Γενικότερα οι Divas που ήρθαν από το NXT πέρσι. Και ξεκίνησε με αυτέ το Divas Revolution, δηλαδή η Sasha Banks, η Charlotte και η Becky Lynch αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα μαχαίρια και πολύ πιθανό είναι να κατευθυνόμαστε σε ένα Sasha Banks εναντίον Becky Lynch match στο fast lane one on one για να αποφασιστεί ποια από τι δύο θα αγωνιστεί ενάντια στην Charlotte στην Μένια ή κατευθυνόμαστε για ένα championship match ίσω ξανά Becky Lynch Charlotte ή Sasha Banks Charlotte έτσι ώστε μετά να οδηγηθούμε στο triple threat. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρο, φαντάζομαι θα μάθουμε τι επόμενε εβδομάδε. Το μόνο σίγουρο είναι πω εδώ η Σάρλοτ, η πρωταθλήτρια, κατάφερε να πάρει την εκδίκησή τη. Έπειτα έχουμε άλλο ένα one-on-one -on -one match με Superstars, ο Bray Wyatt, αυτή τη φορά μαζί φυσικά με την οικογένειά του Ringside, τον Eric Rowan, τον Bron Strowman αλλά και τον Luke Harper. Αντιμετωπίζει τον Demon Kane, ο οποίο επιστρέφει στην δράση των εβδομαδιαίων επεισοδίων. Τον είχαμε χάσει λίγο μετά το Survivor Series, νομίζω τον είδαμε. Πού και πού σε κάνα 6-man tag match μαζί με του Dudley Boys και κυρίω σε live events. Αλλά δεν ήταν σε κανένα storyline προφανώ. Επέστρεψε στο Rumble κατά κάποιον τρόπο και τώρα αγωνίζεται εδώ στο Raw με τον Bray Wyatt. Ένα match που προφανώ κέρδισε. Ο Eater of Worlds φαντάζομαι το χρειαζόταν κιόλα μετά το Elimination που δέχτηκε στο Rumble. Δεν ήταν από τον Kane. Όπω και να έχει, πήρε λίγο momentum εδώ πέρα. Και δεν είμαστε σίγουροι επίση αν θα χρειαστεί να έχουμε Bray Wyatt εναντίον Brock Lesnar στην Mania. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Ray Rumble που όλη η Wyatt Family έριξε το Lesnar εκτός ring θα παίξει κάποιο ρόλο ή όχι. Θα δούμε στην πορεία πάντως σίγουρα εδώ η Wyatt Family κυριαρχεί στο επεισόδιο. Έπειτα έχουμε την εμφάνιση από τον Rock. Είμαστε στο Miami, είναι το hometown του Rock το Miami και προφανώς ο The Great One επιστρέφει. Βλέπουμε σε backstage segments... Ε, από την αρχή του show ότι εμφανίζεται μια λιμουζίνα, ότι κάποιος μεγάλος επιστρέφει αυτό μέσα στη λιμουζίνα τελικά ήταν ο Μίζ, το οποίο θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο να εμφανιστεί τελικά ο Μίζ και όχι ο Ροκ, γιατί όλοι περιμέναμε το Ροκ, κακά τα ψέματα. Εμφανίζεται ο Μίζ ωστόσο, πάει να δώσει στο Ριτς μία συνέντευξη backstage, αλλά προφανώ τον σταματάει ο Ροκ, εμφανίζεται με τον τζιπάκι του και έπειτα βρίσκει και τη Λάνα, τον Big Show, μιλάει με τον Ρούσεφ και επίση είδε τον Bat Πάτερσον και τελικά καταλήγει στο ring και βλέπουμε ένα συνηθισμένο θα έλεγα πλέον segment με το ροκ. Όμω αυτή τη φορά η New Day θα είναι μαζί του στο Κάθε χρόνο επιστρέφει σε ένα επεισόδιο του Monday Night Raw και τον έχουμε με κάποιον current παλαιστή. Να είναι. Πέρσι ήταν με το Ρούσεφ, τώρα είναι με τη New Day. Εντάξει, προφανώ δεν εμφανίζεται μία φορά κάθε χρόνο. Τον είδαμε και στη Ρεσσελμένια πέρσι. Και θα τον δούμε και φέτο, δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει ωστόσο. Πολύ διασκεδαστικό πρόμο εδώ σίγουρα. Αυτό εννοώ συνηθισμένο πρόμο του Ροκ. Είναι διασκεδαστικό, έχει ενέργεια, το κοινό πάντα είναι ε, ενεργό. Όταν βγαίνει ο Ροκ, φωνάζουν Ροκι. Εδώ υποστήριζαν και τη New Day. Ωραίο, γενικότερα όλο αυτό που είδαμε. Και τελικά προκαλεί όλη τη New Day ο Ροκ να μπουν μέσα στο ring. Τελικά προφανώς αυτοί ο χιλ δεν το κάνουν. Λένε ότι είναι Champions, δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουν κάτι στο rock, δεν χρειάζεται να αποδείξουν κάτι σε εμά το κοινό. Ωστόσο, ο Ροκ φωνάζει τους του χάδερφού του, του Ούσο. Και αυτοί φέρνουν τη New Day μέσα στο ring και κάνει ένα Rock Bottom στον BG και επίση ένα Spine Buster στον Xavier Woods. Ωραίε στιγμέ μου άρεσε αρκετά το mic segment που είχαν Rock και New Day, αρκετά διασκεδαστικό και οι δύο πλευρέ τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω η New Day για να βρίσκεται στο ίδιο segment με το Rock και να τα πηγαίνει πολύ καλά σημαίνει ότι ακόμα και που είναι πολύ καλή, συνεχίζει να βελτιώνεται, μου αρέσουν στο μικρόφωνο οι τρει μου αρέσουν σαν ομάδα και άξια κιόλα είναι ομαδικοί πρωταθλητέ. Και από ένα ωραίο segment περνάμε δυστυχώ σε ένα χαζό match ξεκάθαρα για λόγου διαφήμιση του Total Divas τη νέα σεζόν. Η Page και η Natalia, οι οποίε για κάποιον λόγο πλέον είναι φίλε παρόλε τι επιθέσει που είχαμε δει, whatever, κερδίζουν τον αγώνα του. Έπειτα έχουμε καλύστο εναντίον The Miz σε ένα match που μου άρεσε πάρα πολύ που πραγματοποιήθηκε. Δεν ήταν ματσάρα, δεν ήταν match of the night, μια και ήταν το AJ Styles Chris Jericho, αλλά πιστεύω ότι ο Καλίστο, ο οποίο είναι by the way ο United States Champion, αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό συνεχώ άτομα από τη League of Nations. Ή βρίσκεται σε κάποιο tag match ενάντια στη League of Nations. Έχω βαρεθεί να το βλέπω αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι ήταν καλό να τον δούμε ενάντια σε κάποιον διαφορετικό. Αυτό φυσικά κάποιο διαφορετικό ήταν ο Miz. Μου αρέσει ο Μι αρκετά. Θέλω να τον βλέπω να αγωνίζεται επίση. Θέλω να τον βλέπω σε Mike Time, σε Miss TV. Μου αρέσει ο Miz, πιστεύω ότι έχει χαθεί τώρα το τελευταίο καιρό ενώ μπορεί να κάνει match σε Monday Night Raw ακόμα ίσως και να κάνει κάποιο feud, γιατί όχι. Ωστόσο, εδώ πέρα ήταν ο ιδανικός αντίπαλος, τουλάχιστον κατ' εμέ και προφανώς έγινε το σωστό αποτέλεσμα, ο καλής το πήρε την νίκη. Main event time όμως τώρα έχουμε tag team match και μαντέψτε τι tag match έχουμε στο main event του Raw. Dean Ambrose και Roman Reigns, wow, εναντίον League of Nations, συγκεκριμένα Seamus και Rusev. Γιατί, δηλαδή, καλά πήγαινε το επεισόδιο. Είδαμε Styles Jericho. Είδαμε Ziggler Owens. Δεν μένει, το έχουμε ξαναδεί, αλλά ήταν καλό match. Καλή στο δεν ήταν καθόλου άσχημο. Είδαμε το Segment με το Rocket New Day. Και ποιο είναι το main event από όλα αυτά. League of Nations εναντίον την Ambrose και Roman Reigns. Δηλαδή, έχει καταδύσει μονότονο. Και αν βγάλουμε και τον την Ambrose, το Roman Reigns League of Nations, το βλέπουμε από τότε που δημιουργήθηκε η League of Nations. Που είναι τώρα 2-2,5 μήνε, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο ακριβώ. Κερδίζει πάλι ο Roman Reigns στη League of Nations. Ο Seamus, by the way, υπάρχει περίπτωση να είναι τραυματίας και αυτός. Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς παίζει, ωστόσο στο Twitter του ανέβασε μια φωτογραφία με γύψο στο αριστερό του χέρι. Οπότε ας ελπίσουμε να μην είναι και αυτός τραυματίας, γιατί μετά γεμίζουν ξανά οι λίστες με τους τραυματίε, κάτι που είναι πάρα πολύ αρνητικό. Ωστόσο... Παρόλο που το match ήταν επαναλαμβανόμενο, είδαμε κάτι καλό μετά, είδαμε ένα double powerbomb από τους Reigns και Ambrose στον Rusev πάνω στο announcer table και καλά ω εκδίκηση για αυτό που έπαθε ο Reigns από τον Rusev στο Royal Rumble match. Οκ, okay, αυτό μια χαρά το δέχομαι, σπίαρ επίση για το Reigns και νίκη για την ομάδα των Faces. Μετά έχουμε την ανακοίνωση από τη Στέφανη Μακμόν γιατί η Authority είπε ότι στο τέλο θα ανακοινώσει το main event του Fastlane για να μάθουμε ποιο θα είναι ο πρώτο διεκδικητή για τον τίτλο The WWE World Heavyweight του Triple H στο Show των Shorts WrestleMania. Τελικά ανακοινώθηκε ένα triple threat match μεταξύ Dean Ambrose, Roman Reigns και Brock Lesnar. Πιστεύω αρκετά καλή ανακοίνωση. Δεν περίμενα να έχουμε triple threat. Η αλήθεια είναι, εγώ περίμενα πιο πολύ championship match. Αλλά τελικά μάλλον δεν θα το πάνε έτσι. Εγώ περιμένω πρώτα απ' όλα Championship Match επειδή ο Roman έχει rematch, έτσι, το δικαιούται. Αλλά whatever authority είναι, α πούμε, ότι κάνει ό,τι θέλει. Επίση, σκέφτηκα one on one Ambrose Reigns και καλά να το κάνουν για να σπάσει η φιλία του. Αλλά έτσι κι αλλιώ εδώ είναι αντιμέτωποι ενάντια κιόλα στον Brock Lesnar. Οπότε το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο Fastlane, καλό main event. Δεν έχουμε Championship Match, έχουμε αυτό. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Περιμένω λοιπόν τώρα να δούμε. Τι θα κάνει ο Brock Lesnar γιατί έχει αυτό το μη τελειωμένο feud με τον Bray Wyatt και τη Wyatt Family, αλλά επίση είναι στο First Contenders WWE Championship Match. Για να δούμε όταν εμφανιστεί ποιον θα στοχεύσει πρώτα. Μπορεί να ξεχαστεί λίγο η αντιπαλότητα με τον Bray και στο Fast Lane να κοστίσει η Wyatt Family το title shot στον Lesnar και μετά να πάμε στο WrestleMania Match μεταξύ των δύο πλευρών. σω κάτι τέτοιο είναι αρκετά πιθανό. Αυτά όμω από μένα για αυτό το Monday Night Raw Review. Μην ξεχάσετε να κάνετε like το βίντεο αν σα άρεσε και να αφήσετε από κάτω τα δικά σα σχολεία ή το επεισόδιο. Τι πιστεύετε, ήταν καλό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ήταν καλό και σίγουρα καλύτερο από τα περασμένα 3-4 επεισόδια που έχουμε δει. Περιμένω όμω καλύτερα show η αλήθεια είναι, ειδικά τώρα στο Road to WrestleMania. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για να μην χάσετε τα ερχόμενα βίντεο. Είμαι ο Reaper. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Show of.